Πιτσέλη ανοίγει απέναντι στον Ηλία. Γίνεται λάθος από τον Γκαρσία, ο Βέντερ χάνει ευκαιρία εκεί, αλλά είχαμε και έχουμε πέναλτι για τον Εθνικό στο 68 λεπτό. Αρούνα Βέντερ και Βαγόρας Χατζηφραγκίσκου αντιμέτωποι. Ο Βέντερ παίρνει φόρα, εκτελεί γκολ, 1-0 ο Εθνικός. Το σκορ ανοίγει από τα 11 βήματα από τον Βέντερ στο 69. Πανηγύρια στην κεντρική εξέδρα από τους λίγους αλλά πιστούς φίλους του Εθνικού. Και πάμε πρώτα στην ανατροπή. Αν έγινε, εκεί είναι ο Πέκαριτς. Δεν θα είναι και κάτι. Να δούμε από άλλη οπτική γωνία τώρα. Ο ένας είχε το χέρι στον άλλο για να ξέρει πού βρίσκεται. Υπάρχει ένα μικρό τραβηγματάκι από τη φανέλα. Αν ήταν για το τράβηγμα της φανέλας, νομίζω ήταν πάρα πολύ αυστηρό. Δυνατό, αλλά πρόλαβε ο Ντίξον. Κάνει το παράλληλο γύρισμα από το λάθος εκεί. Ευκαιρία και πέναρτη για τη Νέα Σαλαμίνα. Από την κόντρα εδώ και το λάθος. Υπάρχει παράβαση κάτω χαμηλά. Ναι, ο Πιτζέλη βρίσκει τα πόδια. Ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα να εσωφαρίσει. Περιμένει και ο Αλέκου για να γίνει αλλαγή. Δραματικό το φινάλε της 8ης αγωνιστικής. Τορνάουτ παίρνει φόρα. Τον νικάει ο Σαζόνοφ. Ρόκε το σουτ και πάλι ο Σαζόνοφ κρατάει το 1-0. Όλοι οι μπλε πέφτουν πάνω του, πανηγυρίζουν την απόκρουση. Νικάει από τα 11 βήματα τον Τορνάουτ. Ήταν επιλογή του κυρίου Στίβ Κωνσταντινίδη ο Βέλγος για να εκτελέσει το πέναρτι. Ο Χρυσοστόμου τραυματίζεται και ο Χρυσοστόμου στο 36 παίρνει ο Σαζόνοφ. Ήταν γραφτό του να μπει και να γίνει ήρωας απόψε για τον Εθνικό. Δύο αποκρούσεις μεγάλες. Πρώτα από τα 11 βήματα και έπειτα από τον Ρόκε.